Κατά τη γνώμη μου, η μάχη των ευρωεκλογών είναι άλλη μία από τις μάχες που πρέπει να δώσει ο κόσμος της εργασίας, άλλη μία από τις μάχες που δίνει καθημερινά. Και είναι μια πολύ σημαντική μάχη, γιατί θα καθορίσει το συσχετισμό δυνάμεων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό που θα προκύψει στις 27 Μαΐου. Δεν ξέρω εάν έχουμε συνειδητοποιήσει εδώ στην Ελλάδα τόσο πολύ, αλλά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο συζητούνται και νομοθετούνται πράγματα, οδηγίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν πάρα πολύ καθοριστικά τη ζωή μας, ίσως σε μια λίγο πιο μακροπρόθεσμα, ίσως μετά από 10 χρόνια. Αλλά όσο αφορά τα εργασιακά που έχω παρακολουθήσει λίγο παραπάνω, εκεί συζητούνται οδηγίες με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια που μπορεί να αφορούν τη ζωή κάθε εργαζόμενου, όπως έχει να κάνει το ωράριο, οι συνθήκες εργασίας και το καθεξής. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση σε μία από τις επισκέψεις μου στις Βρυξέλλες είναι ότι στην είσοδο έχει μια ταμπέλα και γράφει «Οι λομπίστες από τη διπλανή πόρτα». Το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχουν και προσπαθούν να πιέσουν διάφορες δυνάμεις για το πού θα πάει η Ευρώπη και εκεί θα πρέπει ο κόσμος της εργασίας να έχει τους δικούς του εκπροσώπους για να βάζει τις δικές του προτεραιότητες και να αναδείξει τα δικά του προβλήματα. Αυτός, κατά κάποιο τρόπο, είναι και ο στόχος και ο λόγος της δικιάς μου υποψηφιότητας. Είναι για να βάλουμε τις δικές μας προτεραιότητες στην Ευρώπη, για να παλέψουμε, όπως λέει το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ για την Ευρώπη των λαών, για να παλέψουμε για μια ολιστική, όπως λέω εγώ, αντιμετώπιση των πραγμάτων, για μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, για μια ανάπτυξη που δεν βάζει στην άκρη τον κόσμο της εργασίας, που δεν πετάει στο γιάδα της ανεργίας χιλιάδες νέους, αλλά και μη νέους, που δεν αδιαφορεί για το πώς θα επιβιώσει κάποιος με μισθούς των 300-400 με τετράωρα και ούτω καθεξής, που δεν αφήνει τον κόσμο να δουλεύει με μεροκάματα του θανάτου, όπως είδαμε τελευταία με όλα αυτά που έχουν γίνει στον κλάδο των courier και των deliveράδων, που δεν επιτρέπει την εργοδοτική αυθαιρεσία στους χώρους δουλειάς, συνθήκες κάτεργου θα τις χαρακτήριζα μέσα σε τηλεφωνικά κέντρα, που ακόμα και για να πας τουαλέτα πρέπει να χρονομετράς το χρόνο σου, που δεν επιτρέπει σε νέους και νέες να έχουν όνειρα ότι θα κάνουν οικογένεια, ότι θα ζήσουν μια φυσιολογική ζωή. Ωστόσο, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι ακόμα και ο πιο δύσπιστος θα πρέπει ήδη μετά από τους τελευταίους μήνες να έχει δει ότι ανοίγουν κάποιες χαραμάδες. Από τον Αύγουστο και μετά, ακόμα και μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει, την κατηφόρα με την καταστρατήγηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, νομίζω ότι έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται ότι αλλάζει σελίδα. Ο επανακαθορισμός του πλαισίου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ίσως πολλοί εργαζόμενοι δεν συνειδητοποιούν ότι ο λόγος που πληρώνονται τον Α ή Β μισθό εξαρτάται από τις συλλογικές συμβάσεις. Όπως συνηθίζω να λέω, δεν φτάνει να είσαι ακόμα και ο Bill Gates για να πληρώνεσαι σαν προγραμματιστής. Σαν προγραμματιστής θα πληρωθείς εάν και εφόσον υπάρχει συλλογική σύμβαση. Και για να υπάρχει συλλογική σύμβαση και να έχει καθολική εφαρμογή και να επεκτείνεται σε όλο τον κλάδο και να είναι το κατώτατο όριο που κάτω από εκεί δεν μπορεί να το κατεβάσει καμία εγκύκλιο στο εργοδότη ή άλλη απόφαση, θα πρέπει να ισχύει η αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης και η αρχή της επεκτασιμότητας. Δεν θα τα εξηγήσω πιο καλά τώρα, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πόσο σημαντικά είναι, το καταλάβαμε όλοι το Φλεβάρι του 12 όταν καταργήθηκε και το νιώσαμε στο πετσί μας λίγο αργότερα όταν δεν είχαμε συμβάσεις. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος της εργασίας αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι το τοπίο έχει αλλάξει. Ίσως πιο χειροπιαστά να είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, η κατάργηση του υποκατώτατου, ο νόμος για τη συνευθύνη, ο νόμος για το πώς ορίζονται και καθορίζονται οι υπερορίες και άλλες ουσιαστικές παρεμβάσεις στον χώρο της εργασίας, σε χώρους όπως οι τράπεζες, που ίσως κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρχει τόση αυθαιρεσία, και όμως
Όπως ίσως θα ξέρετε, έπειτα από τις παρεμβάσεις του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας έχουν πέσει πρόστιμα ακόμα και του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Δυστυχώς, αυτό που λείπει είναι ένα αντίστοιχο συνδικαλιστικό κίνημα που να μπορεί να αξιοποιήσει όλα αυτά και να τα φέρει, να τα εκμεταλλευτεί, όπως τα λέγαμε, να τα αξιοποιήσει στο έπακρο και να φέρει τον κόσμο της εργασίας στο επίπεδο που χρειάζεται. Αυτό που ίσως θα έχετε αντιληφθεί όλοι είναι η μυρωδιά της σύψης και της παρακμής που αναδύεται από τα συνέδρια που προσπαθεί να κάνει η ΓΕΣΕΑ και δεν κάνει και που ακόμα χειρότερα, το ακόμα χειρότερο νομίζω είναι η αδιαφορία που δείχνουν οι εργαζόμενοι για το αν έγινε ή δεν έγινε ή πότε θα γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕΑ. Παρ' όλα αυτά, εγώ βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας πω ότι υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο του συνδικαλισμού. Έχουμε εγώ και οι συνάδελφοί μου αναλάβει το καθήκον να δείξουμε ότι υπάρχει ένας συνδικαλισμός και υπάρχουν συνδικαλιστές που μάχονται καθημερινά, που δίνουν μάχες και έχουν και νίκες, υπογράφονται συμβάσεις, αποκρούονται απολύσεις, μέσα σε δύσκολους χώρους δουλειάς, όπως είναι ο χώρος των ενοικιαζόμενων, όπως είναι ο χώρος των courier, όπως είναι ο χώρος των delivery-άδων, όπως είναι οι καθαρίστριες, οι securitάδες και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι πάρθηκε συλλογικά η απόφαση για τη δική μου υποψηφιότητα. Θέλουμε μέσα από αυτή να αναδείξουμε τα προβλήματα του κόσμου της εργασίας, αλλά θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει ανάγκη αυτά τα προβλήματα να μπουν σε πρώτη προτεραιότητα και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, που και εκεί υπάρχουν θέματα με τις εργασιακές συνθήκες, τις νέες πλατφόρμες εργασίας, την gig economy και ούτω καθεξής. Δεν θα ήθελα να πω πιο πολλά. Θα ήθελα να ακούσω στη συνέχεια και τις δικές σας ερωτήσεις και τις δικές σας γνώμες σε σχέση με όλα αυτά και να υπάρξει συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.